Έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκεται κοντά μας ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Θοδωρής Λιβάνιος. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Λιβάνιος. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Και αναγκαστικά οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μας υποχρεώνουν να σας ζητήσουμε ένα σχόλιο όσον αφορά σε αυτά που τεκταίνονται στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που παίζει έναν ρόλο πολύ σημαντικό στη λειτουργία της δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι που λειτουργεί το πολίτευμα και το πολιτικό σύστημα, έχει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Άρα, επομένως, και ως κυβέρνηση παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα, δεν επεμβαίνουμε. Αυτό που έχω όμως υποχρέωση να πω είναι ότι η χώρα κυρίως, αλλά και δευτερευόντως η κυβέρνηση, όσο και αυτό είναι το σήμερα, χρειάζονται μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση προκειμένου να πιέζει την κυβέρνηση να βελτιώνει τις επιδόσεις της και να λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν εμείς ως κυβέρνηση θέλουμε μια ισχυρή αντιπολίτευση, μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, να κάνει προτάσεις, να κάνουμε πολιτικό διάλογο. Δυστυχώς αυτά τα τελευταία χρόνια δεν το βλέπουμε και αυτό ζημιώνει την ίδια την πολιτική σκηνή της χώρας. Αν υπομονούμε να λυθούν τα θέματα και στην αξιωματική αντιπολίτευση, να εκλέξει και νέο πρόεδρο και το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, προκειμένου να συζητήσουμε πολιτικά πάνω σε σοβαρά θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Έλληνας πολίτης στην καθημερινότητά του, αλλά και μέσω πρόθεσμα. Να μπουν όλα τα κουτάκια στη θέση τους. Τώρα, έχετε παρακολουθήσει την επικαιρότητα, έχετε επέμβει κιόλας. Κυριαρχεί η τραγωδία αυτή στο πευκοχώρι της Κασάνδρας, με το θάνατο, τον άδικο θάνατο του 19χρονου Γιάννη. Εκεί, κύριε Υπουργέ, κακά τα ψέματα. Έχει ξεκινήσει πάλι αυτό το τραγικό, θα έλεγα εγώ, παιχνίδι, το μπαλάκι των ευθυνών. Όμως προκύπτουν και κάποιες πλημέλειες. Και μάλιστα πλημέλειες, όπως καταγγέλλεται τουλάχιστον, από πλευράς της Δημοτικής Αρχής. Τι περιμένουμε τώρα σε αυτό? Αυτή τη στιγμή, όσο γνωρίζω, η έρευνα γίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον είναι το επίπεδο της δικαιοσύνης, όπου γίνεται από ό,τι έχω διαβάσει προκαταρκτική έρευνα για να εξακριβωθούν τα πραγματικά συμβάντα και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες για το τραγικό περιστατικό, το οποίο, να σου πω την αλήθεια, μας συγκλώνει σε όλους, ιδίως όταν χάνεται ένα νέο παιδί στην ηλικία των παιδιών, του παιδιού μου, για παράδειγμα. Εμένα με συγκλονίζει πάρα πολύ. Πήγε να διασκεδάσει και δυστυχώς δεν γύρισε πίσω. Από εκεί και πέρα, όσο αφορά το θεσμικό κομμάτι, ζήτησα από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Τάξης, η οποία κάνει τον πειθαρχικό έλεγχο στους αιρετούς, να ζητήσει το φάκελο της υπόθεσης και εξηγήσεις από τον Δήμο Κασάνδρας. Από εκεί πέρα θα δούμε τι θα απαντήσει ο Δήμος Κασάνδρας και πιθανότατα θα οδηγηθούμε σε μια πειθαρχική διαδικασία. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, αντιλαμβάνεις και λόγω της θέσης θα εξελιχθεί η πειθαρχική διαδικασία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι αυτό που έχω παρακαλέσει τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης είναι και να τρέξει γρήγορα η υπόθεση και να ακολουθεί όλη νόμιμη διαδικασία προκειμένου να εξακριβωθεί αν τυχόν υπάρχει ή όχι ποινική ευθύνη αιρετών της αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση και τα δύο επίπεδα νομίζω ότι θα πρέπει να δράσουν πολύ γρήγορα και η δικαιοσύνη αλλά και και η αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να δούμε τι ακριβώς συνέβη και να αποδοθούν είτε πειθαρχικές ευθύνες από την πλευρά της αποκεντρωμένης διοίκησης είτε ποινικές ευθύνες από την πλευρά της δικαιοσύνης εφόσον υπάρχουν. Mm-hmm. Αλλά είναι μια υπόθεση η οποία είναι πάρα πολύ προβληματική σε πολλά σημεία που ακόμα και από τον τρόπο που έχει συνδεθεί στο ρεύμα επιχείρηση από ό,τι διαβάζουμε δημοσιεύματα ή υπάρχουν πολλά κενά στην υπόθεση και το οποίο ιδίως η ποινική έρευνα αυτό θα το διαφωτίσει πλήρως το θέμα. Τώρα, για να περάσουμε και στα του Υπουργείου σας, στην ατζέντα βρίσκεται η ταχύτητα στις προσλήψεις. Θα θέλατε να μας δώσετε έτσι το χρονοδιάγραμμα για το πώς θα γίνουν πιο γρήγορα με βάση πότε θα γίνουν μάλλον οι αλλαγές στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Και πότε θα έρθει το νομοσχέδιο επί της ουσίας να μπει σε διαβούλευση και να πάρει το δρόμο να ψηφιστεί? Είναι θέμα ημερών. Ενδεχομένως μέσα Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, το αργότερο Τρίτη, να τεθούν σε διαβούλευση ταυτόχρονα δύο νομοσχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ένα έχει να κάνει με την επιτάχυνση των προσλήψεων του ΑΣΕΠ, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, μαζί με μια χρηματική επιβράβευση δημοσίων υπαλλήλων, τον πόνους παραγωγικότητας που λέμε. Και το δεύτερο νομοσχέδιο έχει μια σειρά διατάξεων για την αυτοδιοίκηση τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς και γενικά αρκετές διατάξεις. Θα διακόψω λίγο σε αυτό. Παρακαλώ. Να περιμένουμε στις διατάξεις αυτών των νομοθετημάτων ότι θα υπάρχει και αυτή η πολύ αναμενόμενη ρύθμιση για τις οφειλές στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, κύριε Παπαξοδόρου, σήμερα
οι οφειλές προς τους δήμους είναι περίπου 3,6 δις. 3 δις στους δήμους και 600 εκατομμύρια περίπου σε επιχειρήσεις ίδρυυσης στις ΔΕΙΑ. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μία ρύθμιση προκειμένου να δώσουμε και την δυνατότητα στους δήμους να εισπράξουν και να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση, αλλά και στους οφειλέτες να μπορέσουν να είναι συνεπείς και να ρυθμίσουν αυτή την ωφελή. Έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό μπορώ να σας πω είναι στο νομοσχέδιο της αυτοδιοίκησης. Υπάρχει διάταξη για τη ρύθμιση οφειλών, ιδίως για τους ευαίσθητους οφειλέτες αυτούς, δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν μεγάλα περιουσιακά στοιχεία και δεν έχουν και ακίνητη περιουσία σημαντική στο όνομά τους. Υπάρχει μια ρύθμιση η οποία σχεδόν εκμηδενίζει τις προσαυξήσεις, ενώ σε όλους τους πολίτες, αν δεν είναι ευάλωτοι οφειλέτες συν τα νομικά πρόσωπα, θα μπορούν να πληρώσουν την οφειλή τους έως 60 δόσεις. Άρα έρχεται μια ρύθμιση σε έως 60 δόσεις με ευνοϊκότερες διατάξεις για τα ευάλωτα, για τους ευάλωτους. Για τους πιο ευάλωτους δεν είναι η έννοια. Είναι η έννοια όπως είναι στο εξοδικαστικό του ευάλωτου οφειλέτη. Περίπου το 50%, 40-50% των οφειλετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Αυτό που θα σας πω επίσης είναι ότι μια σημαντική καινοτομία είναι ότι σε οφειλές οι οποίες θα είναι πάνω από 10.000 ευρώ, η πρόθεσή μας είναι να δίνουμε τη δυνατότητα στον οφειλέτη, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, παγίως να μπορεί να απευθυνθεί στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Είναι μια λύση η οποία θα βοηθήσει αυτούς που οφείλουν πολλά λεφτά στους δήμους, προκειμένου να ενταχθούν στον εξοδικαστικό συμβιβασμό και να ρυθμίσουν μια και καλή την οφειλή τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Mm-hmm. Τώρα, να κάνω και μία ερώτηση λίγο παραπέρα. Στις αρχές του μήνα εγκρίνατε ένα κονδύλι 11 εκατομμυρίων ευρώ προς τους δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και αποχέτευσης για δράσεις αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Πόσες προτάσεις έχουν υποβληθεί? Αρχικά να πούμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει σε πολλές περιοχές, ιδίως ελληνικής υπαίθρου. Από την Πελοπόννησο έως και τη Μακεδονία και περιοχές όπου δεν πήγαινε ο νους μας ότι έχουν πρόβλημα ίδρυυσης, πολλοί δήμαρχοι ζητήσανε βοήθεια. Η πρόσκληση βγήκε πριν λίγες μέρες. Θα ξεκινήσει να δέχονται, ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες προτάσεις. Θα αξιολογηθούν όλες. Οι 75 δήμοι, οι οποίοι θα έχουν τους πρώτοι δήμοι με τους πλήρεις φακέλους, θα πάρουν από 150.000 ευρώ προκειμένου να κάνουν κάποιο έργο γεώτρησης, κάποιο έργο το οποίο θα βοηθήσει την αντιμετώπιση του προβλήματος λειψιδρίας. Το σημαντικό είναι ότι παράλληλα με αυτή τη δράση, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ετοιμάζει και αντίστοιχη χρηματοδότηση για την νησιωτική Ελλάδα κυρίως, όπου εκεί ιδίως και στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα το πρόβλημα και στο Ιόνιο είναι πάρα πολύ οξυμένο και πρέπει εκεί να γίνει και ένας πιο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός, κυρίως αξιοποιώντας μονάδες αφαλάτωσης. Ήδη εμείς κάποιες έχουμε χρηματοδοτήσει ως Υπουργείο Εσωτερικών. Θεωρούμε ότι η ίδρυυση κυρίως και δευτερευόντως η αποχέτευση είναι από τις πρώτες προτεραιότητες, ιδίως για την Ελλάδα της περιφέρειας. Εκτός Αττικής είναι ακόμα πολλές περιοχές οι οποίες δεν λειτουργούν σε δίκτυο αποχέτευσης, λειτουργούν με βιτία. Έχουμε κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια στο Υπουργείο Εσωτερικών τα τελευταία 5 χρόνια, ιδίως χρηματοδοτώντας έργα βιολογικού καθαρισμού με αποχέτευσης. Ακόμα και στην Αττική υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης. Μέχρι πρόσφατα, ας πούμε, η περιοχή του Θριασίου, που είναι περίπου 100.000 κόσμος σύν της βιομηχανής, δεν είχαν δίκτυα αποχέτευσης μέχρι 10 χρόνια. Άρα σιγά σιγά τώρα εντάσσονται και στα δίκτυα αποχέτευσης. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να λύσουμε ένα σοβαρό θέμα υποδομών ουσιαστικά που υπάρχει ιδίως στην Ελλάδα και ιδίως και στις νησιωτικές περιοχές, οι οποίες πρέπει να αποκτήσουν υποδομές για να μπορέσουν να εξυπηρετούν το μέγιστο αριθμό επισκεπτών που έχουν, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες, και όχι το μόνιμο πληθυσμό, ο οποίος είναι πολύ μικρότερος. Για παράδειγμα, δεν είναι ίος των 2.000 κατοίκων που μένουν μόνιμα εκεί, είναι ίος των 50.000 κατοίκων, οι οποίοι έρχονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στην περιοχή. Και αυτό, σε συνεργασία και με τις περιφέρειες και με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, προσπαθούμε να βοηθήσουμε χρηματοδοτώντας αναγκαία έργα για να προχωρήσει μπροστά η βελτίωση των υποδομών. Επιστρέφοντας στη συζήτηση που κάναμε για τις προσλήψεις και τις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΑΣΕΠ, με το οποίο επιδιώκεται να δοθεί μια ταχύτητα, θέλω να μου πείτε αν θα επιλύσετε και ένα θέμα που αφορά στην εντοπιότητα, δηλαδή αν θα την πρημοδοτήσετε προκειμένου, εγώ π.χ. κάνω τα χαρτιά μου για μια προκήρυξη που αφορά στον νομό Αιτώλα Καρνανίας, θα με πρημοδοτήσετε προκειμένου να μην υπάρχει αυτή είτε η αδικία είτε η απόρριψη μιας θέσης? Να πούμε ότι ειδικά για να επιτάξει τον προσλήψη του ΑΣΕΠ είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο
επεμβαίνει και στα τρία στάδια ενός διαγωνισμού. Και πριν την προκήρυξη και κατά τη διάρκεια της προκήρυξης, αλλά και κατά τη φάση έκδοση των αποτελεσμάτων, μέχρι να κάτσει ο νεοδιοριστής υπάλληλος στη θέση του. Αυτό το κάνουμε γιατί το ΑΣΕΠ είναι ίσως από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις μεταπολίτευσης. Πρέπει να ενισχύσουμε τον ρόλο του, να μην αναλώνεται σε γραφειοκρατικές εργασίες. Για παράδειγμα, από τη στιγμή που έχουμε τα δεδομένα ενός υποψηφίου στα Μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης, γιατί να κάθεται να τα υποβάλει εκ νέου και να χρειαστεί το ΑΣΕΠ να ελέγχει εκ νέου δεδομένα τα οποία θα μπορούσε να ελεγχθούν αυτόματα. Αυτό όλο το ετοιμάζουμε άμεσα και ένα από τα σημαντικά κομμάτια, το οποίο αφορά κυρίως ορεινές νησιωτικές περιοχές, αλλά και μικρομεσαίους, να το πω έτσι, δήμους μέχρι περίπου 26.000 κατοίκους, είναι να πρημοδοτήσουμε την εντοπιότητα. Αυτό το κάνουμε για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχει παρατηρηθεί ότι σε τέτοιους δήμους ορεινούς νησιωτικούς οι επιτυχόντες δεν προσέρχονται να αναλάβουν τις θέσεις, οπότε δημιουργείται κενό. Παρόλο που υπάρχει διοριστής, παρετείται του διορισμού, οπότε περιμένουμε τον δεύτερο, τον τρίτο επιλαχό, τον τέταρτο και τελικά οι θέσεις παραμένουν κενές. Και το βασικότερο για μένα, το οποίο συνδυάζεται και με τα δεδομένα της τελευταίας απογραφής που έγινε το 2021, είναι να δώσουμε ένα κίνητρο στους νέους ανθρώπους που ζουν σε έναν ορεινό δήμο, για παράδειγμα, να μείνουν στον τόπο τους. Εγώ θα ήθελα, για παράδειγμα, ένας οικονομολόγος, ο οποίος τελειώνει το πανεπιστήμιο, μόλις τελειώνει το πανεπιστήμιο, να μπορέσουν, εφόσον επιθυμούν, με αυξημένες προϋποθέσεις να διοριστούν στο δήμο που κατοικούν, να μείνουν εκεί πέρα. Και μας λύνει και ένα σοβαρό θέμα, ιδίως στα νησιά, και το θέμα της στέγασης των δημοσίων υπαλλήλων. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε ένα νησί όπως είναι η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Ρόδος, για παράδειγμα, το κόστος να μείνει κάποιος από την Αθήνα δημόσιο υπάλληλος και να πάει να μείνει στη Ρόδο είναι σχεδόν ίσο και μεγαλύτερο ενδεχομένως από το μισθό του. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι θα δώσουμε πρημοδότηση, σεβόμενη και την επιταγή του Συντάγματος που λέει ότι λαμβάνει το κράτος ειδική μέρημνα για τους ορεινούς και τους νησιωτικούς δήμους, ώστε ένας νέος άνθρωπος από την Πάρο ή από την Άξο, για παράδειγμα, εφόσον το επιθυμεί να κάνει αίτηση, να διοριστεί στο δήμο του και να μείνει εκεί πέρα για 15 χρόνια, θα έχει, όπως κάνει χρήση εντοπιότητας, μια υποχρεωτική παραμονή στην υπηρεσία προφανώς, προκειμένου να βοηθήσει τον τόπο του και να το στηρίξει μέσω της εργασίας τους ένα δημόσιο φορέα. Τώρα, μας είπατε ότι είναι θέμα ημερών να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στο ΑΣΕΠ και το δίδυμο νομοθέτημα που αφορά στις υπόλοιπες ρυθμίσεις για την αυτοδιοίκηση. Θέλω να μου πείτε πόσο γρήγορα, πόσο κοντά είναι μάλλον η ημέρα που θα έρθει και η ρύθμιση για την επέκταση της επιστολικής ψήφου, για την οποία έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός ότι θα τη φέρει. Είναι δεδομένο ότι θα έρθει η ρύθμιση για την επιστολική ψήφου. Αυτό δεν το χρονοδιάγραμμα δεν το έχουμε. Πάντως θα είναι σύντομο, ενδεχομένως Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Από εκεί με την ευκαιρία αυτή και θα κάνουμε και μερικές βελτιώσεις και στην ίδια την εκλογική διαδικασία, η οποία θα γίνουν κάποιες σημαντικές αλλαγές. Και οφείλω να πω ότι έχει πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε ακόμα καλύτερα, εξυπηρετώντας πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και για την ίδια τη διαδικασία της εκλογική διαδικασία, και προφανώς να θεσμοθετήσουμε, θέλει 200 ψήφους, το δικαίωμα σε όσους ζουν εκτός Ελλάδας και είναι εκλογής να μπορούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, όπως κάνανε πάρα πολλοί συμπολίτες μας στις ευρωεκλογές του προηγούμενου Ιουνίου. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό από καλό καιρό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.